Μίτσι Παπάς, αρχαιολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων. Η σημερινή κινητοποίηση ανήκει σε ένα μεγάλο κύκλο κινητοποίηση που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες με την παράνομη και καταχρηστική απόλυση δύο συναδέλφων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και ταυτόχρονα η οποία αυτή η απόλυση αποτέλεσε την αφορμή να τεθούν ξανά θέματα που αφορούν του όρου αμοιβή εργασία στα δημόσια έργα και κυρίω στο έργο του μετρό Θεσσαλονίκη, στο οποίο οι συνάδελφοι βιώνουν μια πολύ μεγάλη ανισότητα σε σχέση με το ότι ισχύει στα υπόλοιπα έργα σε όλη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, μέσω αυτή τη διαδικασία, θέλουμε να καταγγείλουμε τον τρόπο συμπεριφορά και παρέμβαση που δημιουργεί υποδομό στο έργο τη ακριβική υπηρεσία. Και φυσικά να καταδείξουμε ότι σε ένα τέτοιο πολύπαθο έργο, το οποίο ο Έλληνας πολίτης πραγματικά κάτι του Θεσσαλονίκη το έχει πληρώσει πολλές φορές με την καθημερινότητά του, η αρχαιολογία χρησιμοποιείται για άλλη μια φορά ως ένα χαλί κάτω από το οποίο κρύβουμε τα πραγματικά προβλήματα του έργου.